Η Σύση Χριστίδου και ο Θοδωρή Μαραντίνη παντρεύτηκαν το 2009, απέκτησαν μαζί δύο παιδιά, τον Φίλιππο Ραφαήλ και τον Μιχάηλ Άγγελο, ωστόσο 10 χρόνια αργότερα, το 2019, αποφάσισαν να χωρίσουν. Έφτασαν μέχρι και στα δικαστήρια, ωστόσο φαίνεται πω το κλίμα μεταξύ του είναι πιο ήρεμο και αυτό φάνηκε από μία ανάρτηση τη παρουσιάστρια τη εκπομπή του Μέγκα, Χαμογέλα και πάλι, στον προσωπικό του πιο συγκεκριμένα. Η ίδια ανέβασε ένα βίντεο που χόρευε και τραγουδούσε μέσα στο αμάξι της, όσο προχωρούσε στο δρόμο, με πολύ ανεβασμένη διάθεση. Το τραγούδι αυτό είναι το Λόκο Μοντό, αλλά και του πρώην συζύγου της και ονομάζεται Καλοκαίρι. Ο Θοδωρής Μαραντίνης την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου βρέθηκε καλεσμένο στην εκπομπή της ΕΡΤ, Κροίαν Σεϊδόν, όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το διαζύγιο του με την πρώην σύζυγο του, Σίση Χριστίδου. Το πρώην ζευγάρι βρέθηκε στα δικαστήρια εξαιτία τη διατροφή που τον κατηγόρησε η παρουσιάστρια πω δεν δίνει, γεγονό που ο ίδιο διέψευσε. Όπω δήλωσε λοιπόν σήμερα στο πλατό τη εκπομπή, η ένταση δεν έχει σταματήσει μετά τα όσα σημειώθηκαν, ωστόσο προτεραιότητα έχουν τα παιδιά του τα οποία απέκτησαν μέσα από το γάμο του. Τα δικαστήρια και το διαζύγιο έχουν μαυρίσει λίγο την ψυχή μου, την καριέρα όχι. Υπάρχουν φάσει που με έχει πάρει πολύ από κάτω, προσπαθώ όμω να πατήσω πάνω σε αυτή την οικογένεια τον όνειρα μα και στη μουσική και στην αγάπη που δεχόμαστε τόσα χρόνια από το κοινό, που είναι πολύ σημαντικό και όμορφο πράγμα. Δύσκολο να περάσει μια μπάντα τα προβλήματα δεν έχει σταματήσει η ένταση. Έχω δει πολλά διαζύγια να είναι όντω πολεμικά. Δεν μου επιτρέπεται πια να πω πολλά για τα θέματα αυτά. Το θέμα είναι να προχωράμε, έχω δύο υπέροχα παιδιά.